Το σημερινό θέμα που μας φέρνει η Εύη είναι κάπως διαφορετικό. Ναι. Ουδέποτε μέχρι στιγμής έχουμε αγγίξει το κομμάτι των τεχνών. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους γλύπτες και τους μιλευτές διαφόρων υλικών και ιστορικά πρόσωπα τα οποία άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο καλλιτεχνήν το εγχώριο. Ακριβώς. Αυτή τη φορά πώς σου ήρθε πραγματικά η ιδέα να ρίξει το τραπέζι μας τον Γιαννούλη Χαλεπά? Λοιπόν, πώς μου ήρθε η ιδέα. Μου ήρθε από... γλυπτική, σου αρέσει η τέχνη ή σαν γενικά προσωπικότητα? Γενικά εμένα μου αρέσει η τέχνη, δηλαδή μου αρέσει να πηγαίνω σε μουσεία. Πολύ ωραία. Και να βλέπω είτε πίνακες, είτε... είτε έργα τέχνης γενικότερα. Μου αρέσει πολύ αυτού του είδους έτσι, η ασχολία. Σε ιντριγκάρει ακόμη περισσότερο. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα, γιατί και εγώ δεν γνωρίζω, δεν είναι ότι από μικρή πήγαινα. Παιδί της αναζήτησης. Δεν είμαστε φωτεινοί παντογνώστες. Ναι, δεν με πήγαιναν οι γονείς μας μέσα στα μουσεία της τέχνης, έτσι. Αλλά με είχαν φέρει σε πιο πολύ επαφή με το θέατρο. Αλλά δεν είναι ποτέ αργά να γνωρίζεις νέους κόσμους. Και τον Γιαννούλη Χαλεπά τον γνώριζα κυρίως από ένα πολύ γνωστό του έργο που βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, που νομίζω περισσότεροι το ξέρουμε, της Κοιμωμένης, έτσι έχει ονομαστεί, που ανήκει, που είναι στον τάφο μιας κοπέλας που πέθανε 18 χρονών, της Σοφίας Αφεντάκη, και η μητέρα της του είχε ζητήσει να το φτιάξει για την κόρη της. Οπότε από εκεί τον γνώριζα. Και με αφορμή λοιπόν μία παράσταση που υπάρχει αυτή την περίοδο για το έργο του, κάποιοι φίλοι μου τον είπαν έτσι σαν όνομα, μου έκανε εντύπωση. Και πες, ας το ψάξω λίγο περισσότερο. Ας το ψάξω λίγο περισσότερο να ασχοληθούμε με την ιστορία του. Και έχω να σας πω ότι η ιστορία του κρύβει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι των τεχνών δεν μπορεί ο απλός κόσμος να τους καταλάβει. Και νομίζω ότι αυτή η ιστορία αυτού του ανθρώπου είναι μια τέτοια ιστορία. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε το 1851 στον... Είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, διότι στη σύγχρονη ιστορία, στο τώρα δηλαδή, δεν έχουμε ήρωες των τεχνών. Mm-hmm. Όχι, δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρεις, δεν έχουν μείνει σε ένα... να έχουν μια ιστορικότητα, κάποια πρόσωπα. Κάποιο όνομα, ας πούμε, έτσι πολύ γνωστό που να θυμάσαι. Πρόσφατα. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε πίσω 3-4 δεκαετίες, ενδεχομένως να βρούμε έναν από τους τελευταίους υπηρέτες των τεχνών. Βέβαια, βέβαια. Αλλά βέβαια, το στενάχωρο είναι η αναγνώριση να έρχεται με τα θάνατο των καλλιτεχνών. Εμένα αυτό με στεναχωρεί. Όσο είναι εν ζωή, γιατί δεν τους τιμούμε, γιατί δεν τους παρακολουθούμε και να θαυμάζουμε. Γιατί, ίσως γι' αυτό που είπα πριν, ότι όταν είναι εν ζωή, δεν μπορούν όλοι να αναγνωρίσουν το τι κρύβει η ψυχή τους και το τι κρύβουν τα έργα τα οποία έχουν φτιάξει. Για να δούμε. Ο ίδιος λοιπόν γεννήθηκε το 1851 στην Τίνο, σε ένα χωριό που λέγεται Πύργος. Ο πατέρας και ο θείος του είχαν επιχείρηση και ασχολούνταν με την τέχνη του μαρμάρου και της γλυπτικής, είχαν ένα εργαστήριο. Η μητέρα του ήταν μια αυταρχική προσωπικότητα, η οποία καθόρισε και επηρέασε πάρα πολύ τη ζωή του, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα, και αρνητικό από ό,τι φάνηκε στην πορεία. Υπάρχει μια ιστορία καταγεγραμμένη όπου ήταν πολύ μικρός, περίπου 7 χρονών, και είχε κρυφτεί στο εργαστήρι του μπαμπά του προκειμένου, γιατί του άρεσε πάρα πολύ το μάρμαρο από μικρή ηλικία. Ναι, και είχε λοιπόν κρυφτεί στο εργαστήρι του μπαμπά του και σμίλευε ο ίδιος το μάρμαρο. Τον έπιασε λοιπόν η μαμά του και τον χτύπησε πολύ άσχημα, γιατί δεν ήθελε να ασχοληθεί η μητέρα του, ο γιος της, με το μάρμαρο. Είχε άλλα όνειρα γι' αυτόν και η μητέρα μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία θεωρούσε ότι αυτή η τέχνη είναι κατώτερη. Δεν είχε δώσει δηλαδή και η ίδια τη σημασία που έπρεπε στην τέχνη. Την τέχνη που έκανε και ο σύζυγός. Στην τέχνη, ναι, που ασκούσε και ο σύζυγός της. Δεν ξέρω αυτό πώς έτσι μπορεί να ερμηνευτεί και να μεταφραστεί. Ο πατέρας του πάλι τον ξεχώριζε ως πρωτότοκο γιο και ήθελε και ο ίδιος ο γιος του να είναι συνεχιστής. Παρ' όλα αυτά, μετά από κάποια χρόνια ήρθε μια ρήξη μεταξύ τους. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον Γιαννούλη Χαλεπά να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών και μάλιστα πήρε και υποτροφία, όπου τον οδήγησε στο Μόναχο. Εκεί λοιπόν έμεινε για αρκετά χρόνια, αναγνωρίστηκε το έργο του και όλες οι δημιουργίες του και οι γλυπτικές έτσι μορφές που σμίλευε. Όμως διεκόπη απότομα η υποτροφία που του έδινε το ελληνικό δημόσιο, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να επιστρέψει στην Ελλάδα. Να σας πω ότι εμπνέεται πάρα πολύ ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης από την ελληνική μυθολογία και πολύ γνωστά του έργα είναι το παραμύθι της Πεντάμορφης και ο Σάτυρος που μοιάζει με τον έρωτα. Mm-hmm. Θέματα με τα οποία ασχολήθηκε και στη μετέπειτα πορεία του, την καλλιτεχνική. Όταν γυρίζει λοιπόν από το Μόναχο το 1876, τότε είναι που δέχεται την πολύ. Φτιάχνει την εργαστήρι στην Αθήνα και εκεί δέχεται την σημαντική αυτή παραγγελία για το έργο της Κοιμωμένης που είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχω να σας πω έτσι ένα
ένα σημείο που μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το έργο, αφότου το έφτιαξε και το έδωσε στο, και το παρέδωσε στην μητέρα της κοπέλας, δεν είχε έρθει σε επαφή με αυτό το έργο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου του 1930, λίγο πριν πεθάνει, όπου πήγε από κοντά και συνάντησε τον γλυπτό του με πλήθος κόσμου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών να τον ακολουθεί. Και ουσιαστικά τότε ήταν που ο ίδιος κατάλαβε ότι όλη η πορεία του είχε αναγνωριστεί και η απήχηση που είχε τελικά προς το τέλος της ζωής του. Μέχρι όμως να φτάσουμε εκεί στο 1930, ο ίδιος δέχτηκε το φθόνο των Αθηναίων για αυτό το έργο που είχε φτιάξει την Κοιμωμένη, με αποτέλεσμα να κλονιστεί κάπως η ψυχική και του να υγεία. Αρχίζει να αλλάζει και ο ίδιος από ακριβώς έσω προς τα έξω, γενικά, και αρχίζει λοιπόν σε εκείνη την περίοδο να καταστρέφει τα ίδια του τα έργα. Ακριβώς. Αυτοκαταστροφικός. Αρχίζει λοιπόν να γίνεται αυτοκαταστροφικός και ουσιαστικά είναι τα πρώτα σημάδια της ψυχικής ασθένειας από την οποία έπασχε. Σε συνδυασμό με έναν ατυχή έρωτα που είχε. Αυτό ήθελα να πω, γιατί είναι ένα κομμάτι που πάντα νομίζω μας συγκινεί όλους. Το να υπάρχει αυτή η αγάπη και ο έρωτας και τελικά να μην ευδοκιμεί και να μην πηγαίνουν τα πράγματα όπως φαντάζεται κάποιος, όπως στην προκειμένη περίπτωση με τον Γιαννούλη Χάλεπα. Νομίζω ότι έρχεται κάπως και κλονίζει ακόμη περισσότερο την ψυχική του υγεία. Εκεί λοιπόν, κάπου στα 28 του, γνωρίζει τη Μαριγό Χριστοδούλη, μια συγχωριανή του από την Τίνο. Και ο ίδιος την ερωτεύεται πάρα πολύ. Ζητάει το χέρι από τους γονείς της, ωστόσο οι γονείς της αρνούνται να γίνει ο γάμος αυτός, δεν τον δέχονται και ο ίδιος κλονίζεται ακόμα περισσότερο από την απόρριψη που δέχεται, διότι είναι διπλή απόρριψη. Και απόρριψη για το έργο του και απόρριψη για τον έρωτα αυτόν. Πόσο να αντέξει ο ίδιος. Είναι εκεί είναι η περίοδος, μια κομβική περίοδος όπου στέλνεται για 10 χρόνια στην Ιταλία, σαν μια αυτοεξορία θα την έλεγα εγώ για τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά δεν καλυτερεύει η ψυχική του έτσι κατάσταση και η κατάσταση της υγείας του και ουσιαστικά επιστρέφει μετά από 10 χρόνια και θα εγκλειστεί πλέον στο δημόσιο ψυχιατρίο της Κέρκυρας. Χάνει τον πατέρα εκεί του. Εκεί χάνει τον πατέρα του και η μητέρα του τον βγάζει από το ψυχιατρίο, τον μεταφέρει στην Τίνο, στο χωριό του, στον πύργο. Όμως τι κάνει, του κρύβει όλα, οποιοδήποτε μάρμαρο βρεθεί εμπρός του και αρχίζει ο ίδιος να ενεργοποιείται ξανά και να ασχολείται με την τέχνη του. Η μητέρα του το εξαφανίζει, διότι θεωρεί ότι η πέτεια για όλο αυτό που του συνέβη, ότι η αιτία δηλαδή για ό,τι του συνέβη και την ασθένεια που είχε, ήταν το μάρμαρο και η ασχολία του με τη γλυπτική. Μήπως τελικά όμως ήταν το ίαμα της ψυχής του αυτό, και όχι αυτό που νόμιζε. Μάλλον αυτό ήταν, διότι με το που πεθαίνει η μητέρα του, ο ίδιος ξεκινά πάλι να εξελίσσει το ταλέντο του. Γιατί φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος που είναι μια ιερατική μορφή της γλυπτικής, ξαφνικά να ασχολείται μόνο με το να φροντίζει τα ζώα και να φροντίζει τους αγρούς που είχαν σαν οικογένεια. Οι άνθρωποι της τέχνης που επισκέπτονταν τον Γιαννούλη Χαλεπά εκείνα τα χρόνια στην Τίνο, πραγματικά έμειναν με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτός ο άνθρωπος που είχε κάνει τόσο μεγάλη καριέρα μπορούσε να είναι μια σκιά του εαυτού του, να είναι μια άλλη προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που δεν ασχολούνταν καν με την τέχνη. Να πείστε το πώς οι ψυχικές του μεταπτώσεις τελικά επηρεάζουν πάρα πολύ το έργο του, όμως πάντα επιστρέφει σε αυτό που αγαπάει. Ναι. Ενδόμηχα πλέον, διότι ανακαλύπτει και πάλι τον εαυτό του και αρχίζει να δημιουργεί πιο μοναδικά έργα, πιο στιβαρά, πιο σοβαρά έργα. Ακριβώς. Με πιο αυθόρμητο στυλ, με μορφές οι οποίες αρχίζουν και είναι έτσι πιο ουσιαστικές. Ο ίδιος ουσιαστικά στα τελευταία χρόνια της ζωής του κάνει νομίζω και την πιο δυναμική του επιστροφή και έχει την πιο δυναμική πορεία. Αφού βέβαια πεθαίνει η μητέρα του, γιατί αυτό είναι επίσης ένα κομβικό σημείο στη ζωή του, διότι έτσι ξαναρχίζει να έρχεται σε επαφή με την τέχνη την οποία υπηρέτησε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε ότι η Ειρήνη Χαλεπά, η ανιψιά του, εκεί στο 1930 τον καλεί και τον προτρέπει να έρθει στην Αθήνα. Και ο ίδιος ουσιαστικά μετακομίζει στην Αθήνα από την Τίνο. Εκεί βιώνει πλέον την αναγνώριση, τη μεγάλη δόξα, τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής του, διότι πέθανε το 1938 το Σεπτέμβρη. Τα τελευταία αυτά χρόνια ουσιαστικά ο ίδιος ανακαλύπτει το πόσο σημαντικό είναι να σε θέλει ο κόσμος, να σε αναγνωρίζει. Και έρχεται σε επαφή πάλι με όλα αυτά τα θέματα της αρχαιολογίας και της μυθολογίας που του αρέσουν. Οπότε έχουμε τη Μύδια, έχουμε πάλι το σάτυρο και τον έρωτα. Θέματα με τα οποία του αρέσει πάρα πολύ να ασχολείται και ουσιαστικά τα τελειοποιεί, τα μορφοποιεί και ξαναφτιάχνει με διαφορετικό τρόπο γλυπτά, τα οποία όμως έχουν έτσι αναφορές από την μυθολογία και
από αυτό που του άρεσε πάρα πολύ να ασχολείται. Πόσο τελικά διαφορετικά μάλλον θα είχε γραφτεί η ιστορία ναι. του συγκεκριμένου ανθρώπου και της συγκεκριμένης προσωπικότητας, αν η μητέρα του ήταν τελείως διαφορετική, αν ναι. ήταν διαλλακτική, αν ήταν συζητήσιμη, αν αναγνώριζε την αγάπη που είχε το ίδιο της το παιδί για την τέχνη, τι διαφορετική πορεία και στροφή θα είχε τελικά. Και εκεί για άλλη μια φορά φαίνεται πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς στην παιδική ηλικία των παιδιών ναι. και πόσο σημαντικό είναι να τα προτρέπουν τελικά να ανακαλύπτουν την κλίση που έχουν τα παιδιά. Γιατί ο ίδιος είχε κλείσει από μικρός αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά δυστυχώς κάποιες επιλογές δεν ήταν οι σωστές για τον ίδιο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας, παραμένει μέχρι σήμερα η φήμη του ως ένας από τους πιο ιδιοφυείς γλύπτες της χώρας μας και ένας από τους πιο, από τις πιο σημαντικές μορφές της γλυπτικής που έχουν περάσει ποτέ από αυτήν εδώ τη χώρα. Και δικαίως. Γιάννουλης Χαλεπάς. Γιάννουλης Χαλεπάς, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Για το μάθημα δασκάλα μας.